Ο Άγιος Νίλος, ο Σιναίτης, στο λόγο του τον ασκητικό που υπάρχει στη Φιλοκαλία, στον πρώτο τόμο, μας μιλάει μεταξύ των άλλων και για τα προσόντα που πρέπει να έχει ο αληθινός μαθητής του Χριστού, αυτός που αφιερώνεται εις τον Θεό και θέλει και καλόν διδάσκαλο, αναζητεί καλόν διδάσκαλο και θα λέγαμε αξίζει καλό διδάσκαλο ο καλός μαθητής. Ποιος όμως είναι ο καλός μαθητής? Πρώτα-πρώτα λέγει ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος έχει αυτή την τέλεια ακτιμοσύνη. Αφήνει κάθε τι το υλικό, κάθε περιουσία του και όλα τα δίνει στον Θεό. Και δεύτερον, αυτός ο οποίος αποτάσσεται όλους τους συγγενείς και τους φίλους του, έτσι ώστε απερίσπαστος να μπορεί να επιτελεί το έργο του μπροστά στον Θεό, δηλαδή το έργο της λατρείας του Θεού. Και λέγει στη συνέχεια, αφού κατορθώσουν οι καλοί μαθητές αυτά τα δύο, δηλαδή την σωστή, την τέλεια ακτιμοσύνη και την τέλεια αποταγή από τους οικείους συγγενείς και φίλους, πρέπει να τους συμβουλεύουμε, λέει ο Άγιος, αν είναι αρχάριοι, να ησυχάζουν και να μην βγαίνουν έξω, για να μην ξαναξύνουν τα τραύματα της ψυχής που έρχονται διαμέσου των αισθήσεων, ούτε στις εικόνες των παλαιών αμαρτημάτων να προσθέτουν και άλλες, αλλά να ξεφεύγουν την προσβολή των νέων αμαρτωλών εικόνων και να φροντίζουν πάρα πολύ να σβήσουν τις παλιές φαντασίες. Γιατί κατ' εξοχήν οι αμαρτίες και τα πάθη ξυπνάνε στον άνθρωπο όταν δημιουργούνται φαντασίες καινούργιες οι οποίες σχετίζονται με αυτά τα πάθη ή έρχεται από τη μνήμη οι παλιές φαντασίες. Όταν λοιπόν οι αρχάριοι βγαίνουν συνεχώς έξω, τότε οι εικόνες που έρχονται μέσω των αισθήσεων σε αυτούς τους ξυπνούν τα παλιά πάθη, ενώ θα πρέπει οι αρχάριοι να φροντίζουν να σβήσουν και τις παλιές φαντασίες και όχι να βάζουν μέσα τους και καινούργιες εικόνες που ερεθίζουν τα πάθη. Γιατί, λέει ο Άγιος, είναι κοπιαστική στους αρχαρίους η ησυχία. Επειδή τότε η μνήμη έχει τον καιρό και ανακατώνει την ακαθαρσία που έχει μέσα της. Ενώ πρωτύτερα δεν είχε καιρό να το κάνει αυτό εξαιτίας των πολλών ασχολιών. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην τύρβη του κόσμου και στις πολλές ασχολίες, τότε βέβαια δεν μπορεί η μνήμη να ανακοινεί μέσα στον άνθρωπο την ακαθαρσία που υπάρχει σε αυτή, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καιρό γι' αυτό. Αλλά όταν ησυχάσει, όταν αποτραβηχθεί από τον κόσμο, τότε η μνήμη ενεργοποιείται και ο άνθρωπος θα πρέπει να παλέψει πολύ με τις παλιές φαντασίες και τις εικόνες που έχουν αποτεμευθεί μέσα του. Και αυτό είναι μεγάλος κόπος. Μαζί όμως με τον κόπο η ησυχία έχει και ωφέλεια, γιατί με τον καιρό ελευθερώνει το νου τους από την ενόχληση των ακάθαρτων λογισμών. Γι' αυτό έλεγε και ο Μέγας Βασίλειος, ησυχία αρχή καθάρσεως. Η ησυχία είναι αρχή της κάθαρσης, γιατί μπορεί ο άνθρωπος εκεί σιγά σιγά να ελευθερώνεται από τους ακάθαρτους λογισμούς. Εάν έχουν σκοπό να πλύνουν την ψυχή τους, λέει ο Άγιος Νίλος, και να γίνουν καθαροί από κάθε μολυσμό, πρέπει να απομακρύνονται εντελώς για χάρη από εκείνα τα πράγματα που αυξάνουν την ακαθαρσία. Πρέπει να εξασφαλίζουν πολύ γαλήνη στο λογικό τους, να απομακρύνονται από κάθε τι που ερεθίζει, να αποφεύγουν τη συναναστροφή των επιπολέων και να προτιμούν τη μόνωση, η οποία είναι η μητέρα της κατά Θεόν φιλοσοφίας. Η μόνωση, η ησυχία και η σιωπή βοηθούν πάρα πολύ ώστε ο άνθρωπος να καθαριστεί από τα πάθη του.
Και είναι πολύ εύκολο να πέσουν πάλι στα ίδια δίχτυα από τα οποία νόμισαν ότι έχουν γλιτώσει, λέει ο Άγιος Νίλος, όταν συναναστρέφονται άφοβα με τον ανακατωμένο όχλο, με τους πολλούς ανθρώπους. Γιατί είναι ανώφελο σε εκείνον που διάλεξε την αρετή να χαίρεται με τα ίδια πράγματα από τα οποία δραπέτευσε αφού τα καταδίκασε, δηλαδή με τα πράγματα του κόσμου, της συνομιλίας, της συναναστροφές και όλη αυτή την φιλιδονία, τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία που είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κόσμου και των κοσμικών ανθρώπων. Η συνήθεια είναι δυνατή έλξη και υπάρχει φόβος να θυμηθούν τις αισχρές πράξεις από τις οποίες είχαν ησυχάσει με μεγάλη προσπάθεια και να εργαστούν πάλι τα κακά που έχουν ξεχάσει. Γιατί ο νους εκείνων που άφησαν την κακία μοιάζει με το σώμα που μόλις παίρνει πάνω του μετά από μακρά ασθένεια. Αυτοί που φεύγουν από τον κόσμο και αφιερώνονται στο Θεό μοιάζουν με τους ασθενείς που μόλις έχουν λίγο δυναμώσει και αρχίζει να διαφαίνεται η υγεία. Αυτοί είναι πολύ ευάλωτοι και πολύ εύκολα έρχονται στην παλιά κατάσταση αν δεν προσέξουν τις ασθένειες. Υπάρχει φόβος λοιπόν να ξαναρρωστήσουν. Μόλις παίρνει δύναμη το σώμα που από την ασθένεια φτάνει στην υγεία, αυτό και σε αυτό και η παραμικρή αφορμή γίνεται αιτία να ξαναρρωστήσει, αφού δεν ισχυροποιήθηκε ακόμη η υγεία του. Έτσι και η νοερή δύναμη του αρχαρίου είναι πλαδαρή και κλονίζεται, ώστε είναι φόβος να ξαναγυρίσει το πάθος, το οποίο ερεθίζεται από την συναναστροφή με τον όχλο. Γι' αυτό και ο Μωυσής διέταξε να μένουν μέσα στα σπίτια τους όσοι δεν θέλουν να πάθουν τίποτε από τον εξολοθρευτή άγγελο. «Δεν θα βγείτε», λέγει στην Έξοδο στο 10ο κεφάλαιο, «κανένας από τη θύρα του σπιτιού σας, για να μην σας αγγίσει ο εξολοθρευτής». Και ο Ιερεμίας το ίδιο φαίνεται διατάζει όταν λέει «μη πηγαίνετε στο χωράφι και μη βαδίζετε στο δρόμο, γιατί το μαχαίρι των εχθρών παραμονεύει γύρω-γύρω». Είναι στο 6ο κεφάλαιο του προφήτου Ιερεμίου. Όλα αυτά δηλαδή προτυπώνουν αυτό που λέγει ο Άγιος Νίλος ο ασκητής, ότι θα πρέπει ο αρχάριος μοναχός και ο χριστιανός που μετανοεί επίσης να μην έχουν πολλές συναστροφές με τον κόσμο και τους κοσμικούς ανθρώπους, διότι πολύ εύκολα ξαναγυρίζουν στην παλιά κατάσταση της ασθένειας, της εμπάθειας. Μόνο οι γενναίοι αγωνιστές, λέει ο Άγιος, μπορούν να βαδίζουν ορμητικά πάνω στους εχθρούς. Αν όμως είναι κανείς από εκείνους που δεν μπορούν να πολεμήσουν, ας μένει ανενόχλητος στο σπίτι του, εξασφαλίζοντας από την ησυχία ασφάλεια χωρίς κίνδυνο. Τέτοιος ήταν ο Ιησούς του Ναβί, για τον οποίο λέγει η Γραφή. Ο ακόλουθος Ιησούς, επειδή ήταν νέος, δεν έβγαινε έξω από την σκηνή, λέγει στο 33ο κεφάλαιο της Εξόδου, γιατί γνώριζε από την ιστορία του Άβελ ότι εκείνοι που βγαίνουν πρόωρα στην πεδιάδα φωνεύονται από τους αδελφούς του σώματος και τους φίλους της σάρκας, όπως φωνεύθηκε ο Άβελ από τον Κάιν, αλλά και από την ιστορία της Δίνας, της κόρης του Ιακώβ, μπορεί να το μάθουμε αυτό ακριβώς, ότι πραγματικά μαρτυρεί η κοριτσίστικη και γυναική αντίληψη να επιχειρείς εκείνα που είναι παραπάνω από τη δύναμή σου και να εξαπατάσεις τη γνώμη σου για την ικανότητά σου. Αν η Δίνα δεν πήγαινε αστόχαστα να δει όσα συμβαίνουν στη χώρα, νομίζοντας ότι έχει τη δύναμη να το κάνει χωρίς να παρασυρθεί από την ευχαρίστησή τους, δεν θα διαφθυρόταν πρόωρα η κρίση της, παρασυρμένη από τη φαντασία των αισθητών, πριν σκεφτεί νόμιμα και γενναία τα πράγματα. Γνωρίζοντας ο Θεός ότι αυτό το πάθος της Ιησέως ενεργεί στους ανθρώπους και θέλοντας να το ξεριζώσει από μας, λέει στο Μωυσή,
κάνε ευλαβείς τους Ισραηλίτες. Και είναι ξένο προς την ευλάβεια το να καταπιάνεται κανείς με αγώνες πέρα από τη δύναμή του. Πρέπει να έχουμε ταπεινό φρόνημα και να μην ριχνόμαστε σε αγώνες που είναι πάνω από τη δύναμή μας. Προτού λοιπόν σταθεροποιήσουμε τη συνήθεια της αρετής, να μην ανακατευόμαστε με τους θορύβους των πόλεων, αλλά να φεύγουμε πολύ μακριά και να κρατούμε το νου μακριά από τη βοή που μας τριγυρίζει. Γιατί δεν υπάρχει όφελος, αφού αναχωρήσουμε από τα πράγματα, να μας χτυπούν οι φήμες γι' αυτά. Και αφού φύγουμε από την πόλη και τα έργα της, να καθόμαστε στην πόρτα της πόλης, όπως ο Λότ, και να γεμίζουμε από την ταραχή της πόλεως. Πρέπει να φύγουμε έξω από την πόλη, όπως ο Μωυσής, για να πάψουν όχι μόνο τα έργα, αλλά και οι φωνές αυτών, να μην ακούγονται και οι φωνές των κακών έργων των κοσμικών ανθρώπων. Όταν βγω έξω από την πόλη, είπε ο Μωυσής, και σηκώσω ψηλά τα χέρια μου, θα πάψουν οι φωνές, λέγει στην έξοδο στο 9ο κεφάλαιο. Γιατί τότε έρχεται η αληθινή γαλήνη, όταν όχι μόνο οι ενέργειες πάψουν, αλλά και οι ενθυμίσεις τους. Οπότε θα μπορέσει και η ψυχή να δει τα σημάδια των παθών που έχουν σφραγιστεί πάνω της και θα μπορέσει να αγωνιστεί και να τα κόψει από τη διάνοια. Όταν όμως εισέχονται και άλλες μορφές στην ψυχή, ούτε τα παλιά σημάδια της αμαρτίας είναι δυνατόν να εξαλείψουμε, αφού ο νους ασχολείται με τις νέες μορφές. Τότε αναγκαστικά ο κόπος να κόψουμε τα πάθη γίνεται φοβερότερος, γιατί με την αύξηση σιγά σιγά γίνονται πιο ισχυρά και σαν ποτάμι που τρέχει με αδιάκοπη ορμή, με τις φαντασίες που προσθέτονται, πλημμυρίζουν τη διορατική δύναμη της ψυχής. Όπως εκείνοι που θέλουν να δουν στεγνό το βυθό του ποταμού, ίσως γιατί αναζητούν κάποια σπουδαία πράγματα που βρίσκονται εκεί στο βυθό, δεν ωφελούνται διόλου αν αντλήσουν το νερό σε εκείνο το μέρος που νομίζουν ότι βρίσκεται αυτό που ζητούν, αφού αμέσως έρχεται άλλο νερό και γεμίζει το μέρος. Όταν όμως κόψουν το νερό παραπάνω, λίγο πιο ψηλά, τότε φανερώνεται χωρίς κόπο το έδαφος, γιατί το υπόλοιπο νερό προχωρεί προς τα κάτω και φαίνεται ξηρά, για να δουν εκείνα τα οποία επιθυμούν στο βυθό. Έτσι και το να αδειάσουν οι μορφές εκείνες που παράγουν τα πάθη γίνεται εύκολα όταν δεν προσφέρουν πλέον οι αισθήσεις υλικό από έξω. Γι' αυτό βοηθάει η ησυχία. Δεν έρχεται καινούριο υλικό βρώμικο από τις αισθήσεις από έξω αφού ο άνθρωπος ησυχάζει. Αν όμως οι αισθήσεις κατεβάζουν σαν ρεύμα από τα μούτα αισθητά, όχι μόνο είναι δύσκολο αλλά και τελείως αδύνατο να καθαριστεί ο νους από αυτή την πλημμύρα. Γιατί κι αν δεν ενοχλούν τα πάθη, επειδή δεν βρίσκουν ευκαιρία λόγω των συχνών συναντήσεων με τους άλλους, όμως παραμένουν κρυφά και μεστώνουν περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου. Και όπως η γη που πατιέται συνεχώς, αν και έχει αγκάθια, δεν τα μεγαλώνει όμως, γιατί τα εμποδίζει η τριβή των ποδιών, εν τούτης, με το να έχει η γη βαθιά μέσα της τις ρίζες εύκολες στο να βλαστήσουν και θαλερές, όταν επιτρέψει ο καιρός, αυτά φυτρώνουν και βλαστάνουν. Έτσι και τα πάθη, που από τις συνεχείς συναστροφές εμποδίζονται να φανερωθούν, γίνονται πιο ρωμαλαία και όταν βρεθούν στην ησυχία, επιτίθεται με μεγάλη δύναμη και κάνουν βαρύ και επικίνδυνο τον πόλεμο σε εκείνους που αμέλησαν στην αρχή να τα πολεμήσουν. Γι' αυτό και ο προφήτης διατάζει να εξολοθρέψουμε το σπέρμα που κατάγεται από τη Βαβυλώνα. Δηλαδή, είναι από τον προφήτη Ιερεμία, από το 27ο κεφάλαιο, να εξολοθρέψουμε το σπέρμα που κατάγεται από τη Βαβυλώνα. Από τη Βαβυλώνα, δηλαδή να εξαφανίσουμε τις μορφές της κακίας όσο βρίσκονται ακόμα στις αποθήκες των αισθήσεων, όπως οι σπόροι που βάζουμε στις αποθήκες. Έτσι είναι και οι μορφές της κακίας, οι διάφορες παλιές φαντασίες που έχουν αποταμιευθεί από τις αισθήσεις. Αυτές πρέπει να εξαλειφθούν όσο βρίσκονται ακόμα στις αποθήκες, για να μην πέσουν στη γη της διάνοιας και βλαστήσουν, και αφού ποτιστούν με τις ορμητικές και βλαβερές βροχές
της αδιάκοπης απασχολήσεως φέρουν πολλαπλάσιο τον καρπό της κακίας. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας και αυτά και ας αγωνιζόμαστε, εφόσον θέλουμε να καθαριστούμε, να αποφεύγουμε κάθε μάτι και περιττή συναναστροφή με ανθρώπους κοσμικούς, με ανθρώπους μακράν του Θεού, για να μην ανακαινίζονται μέσα μας οι φαντασίες και οι μνήμες των παλαιών παθών, για να μην προσθέτονται καινούργιες. Οπότε ο αγώνας για την κάθαρση είναι πάρα πολύ δύσκολος και τα πάθη, αντί να μειώνονται, δυναμάνουν. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.